techmaniacs.gr, είμαι ο Δημήτρης Αμπράζης και σήμερα δεν έχουμε το στούντιο που έχουμε συνήθως γιατί έχουμε κάποια θεματάκια με τον φωτισμό. Θα τα ξεπεράσουμε τα θεματάκια αυτά σύντομα και στο επόμενο βίντεο θα είμαστε ok πάλι. Σήμερα όμως έχουμε μαζί το Huawei P8, πρόκειται για τη νέα ναυαρχίδα της κινέζικης Huawei, το οποίο έρχεται στα 499 ευρώ και υπόσχεται πάρα πολύ καλές και επιδόσεις και εμπειρία αλλά και ποιότητα κατασκευής. Είναι όλα αυτά όμως που λέει η εταιρεία, αξίζει τα λεφτά αυτά? Πάμε να δούμε σε ένα αναλυτικό review και να ανακαλύψουμε. Εδώ είναι λοιπόν το Huawei P8, να το δούμε λιγάκι περιμετρικά, να πούμε για τα χαρακτηριστικά του. Αρχικά να πούμε ότι είναι μια πάρα πολύ όμορφη συσκευή, από αλουμίνιο κατασκευασμένη όλη. Εδώ, πολύ ωραίες γραμμές, 6,4 χιλιοστά μόνο το πάχος της συσκευής. Πάρα πολύ καλά. Αλουμίνιο όλο, στο πάνω μέρος έχουμε το jack για τα ακουστικά. Το δεύτερο μικροφόνο για noise cancellation. Από εδώ δεν έχουμε κάτι. Εδώ κάτω φαίνεται πως είναι στερεοφωνικά τα ηχεία, δεν είναι όμως. Αυτό είναι το μικρόφωνο, αυτό είναι το ηχείο. Και εδώ πέρα είναι η micro USB θύρα. Από εδώ, από κάτω έχουμε την SIM μας. Παίρνει nano SIM. Και εδώ είναι η θύρα για την micro SD. Με 128 GB. Power button και volume rocker. Το power button έτσι έχει μια ανάγλυφη υφή, έτσι σαν ομόκεντρους κύκλους. Στο πίσω μέρος έχουμε την καμερούλα των 13 MP με το δίχρωμο flash, διπλό LED flash σε δύο χρωμάτων για πιο ρεαλιστικά έτσι, χρώματα όταν φωτογραφίζουμε με flash. Το λογότυπο της εταιρείας και τίποτα άλλο πίσω. Ενώ μπροστά έχουμε την καμερούλα των 8 MP εδώ πέρα και τους αισθητήρες μας. Η οθόνη μπροστά είναι 5,2 ίντσες με ανάλυση 1080p IPS LCD και τα bezels είναι αρκετά μικρά. Εμένα αυτό που μου αρέσει κάθε φορά που ανοίγω τη συσκευή, αλλάζει και τα πετσαρία στο πίσω μέσα, έχει πάρα πολύ ωραίες τα πετσαρίες με πάρα πολύ ωραία χρώματα, ξεκλειδώνει έτσι. Άμα θέλουμε κάποια συντόμευση κάνουμε αυτό. Ελέγχουμε λοιπόν το player, covers, remove, share, τη φωτογραφία που έχουμε πίσω, ρυθμίσεις, φακός, calculator, εδώ έχουμε ηχογράφηση και την κάμερα συντομεύσης. Να πούμε και τι έχει στο εσωτερικό η συσκευή. Έχουμε Kirin 930, είναι 8 πύρινος, 4 πύρινες α53 στα 2 GHz, άλλοι 4 α53 στα 1,5 GHz, για GPU μια μάλλη TAF 628 MP4, 3 GB RAM, 16 64 GB εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο, επεκτάσιμο με τη microSD που είδαμε εδώ πέρα. Και η μπαταρία είναι 2680 mAh. Τρέχει Android 5.0.2 με το Emotion UI που έχει μπροστά η εταιρεία σε όλες τις συσκευές. Δεν έχουμε App Drawer, το συρτάρι των εφαρμογών όπως το λέμε στα ελληνικά, αλλά έχουμε αυτό, όλες οι εφαρμογές σκάνε στην αρχική οθόνη. Δεν είναι άσχημο, συνηθίζεται πολύ εύκολα, είναι παραμετροποιήσιμα τα πάντα. Μπορούμε να, να βάλουμε εδώ πέρα, ξέρω εγώ, και widgets ανάμεσα σε εφαρμογές. Έχει πολλά ωραία πραγματάκια, το γραφικό περιβάλλον. Έχουμε την επιλογή να επιλέξουμε εμείς πόσα... Να χαμηλώσω λίγο φωτεινότητα. Πόσες σειρές και... γραμμές θέλουμε να έχει, για κάποιο λόγο δεν βρίσκω το καλό σημείο, εδώ είναι. Έχει το να κάνει loop η αρχική οθόνη, shake to realign, αυτό κουνάμε και κάνει βάση τη σειρά της εφαρμογής μας. Έχουμε τα εφέ εδώ πέρα, πως θέλουμε να αλλάζουν τα εικονίδια. Το default είναι εδώ. Εδώ έχει διάφορα τέλος πάντων για να επιλέξουμε. Ας βάλουμε αυτό. Έχει
Home settings το είδαμε. Wallpapers, τα widgets εδώ πέρα. Να πάμε και στις ρυθμίσεις, είναι τα ξεχωριστά πράγματα που προσφέρει η εταιρεία στη συσκευή. Notifications από εδώ πέρα, shortcuts από εδώ. Settings. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα και ενδιαφέροντα, πέρα από τα, έτσι, τα γνωστά του Android και τα δίκτυα και τα λοιπά. Έχουμε το home screen style, μπορούμε να το αλλάξουμε στο simple, να κάνουμε apply και παίρνουμε κάτι τέτοιο το οποίο θυμίζει λίγο Windows Phone. Σαν tiles είναι, προσωπικά δεν με βολεύει αυτή η εμφάνιση και τώρα μου άλλαξε και αυτά εδώ πέρα. Standard. Αλλάζουν και οι ρυθμίσεις με αυτό. Βλέπετε πως η συσκευή ρολάρει πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, display, sound, είναι γνωστές ρυθμίσεις αυτές, power saving. Έχει διάφορα έτσι πράγματα για κάνει scanning, τι τρώει μπαταρία. Μας ενημερώνει όταν μια εφαρμογή τρώει παραπάνω μπαταρία, το οποίο προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει να κάνουμε optimize και τα λοιπά. Έχουμε smart που έχει παραπάνω ώρες χρήσης, ultra και endurance. Ultra, εντάξει, το κρατάει στα βασικά, μόνο κλήσεις και μηνύματα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ, do not disturb, protected apps, έχει θέση σχετικά με τις εφαρμογές, voice wake up, ξυπνάμε τη συσκευή με λέγοντας το OKMI και μπορούμε να κάνουμε κλήσεις από εκεί. Οπα. Ή να βρούμε τη συσκευή μας. Για παράδειγμα, έχουμε αφήσει τη συσκευή μας κάπου και δεν ξέρουμε που είναι. Κάνουμε OK Amy, where are you? Where are you? I'm here. Και μας απαντάει η συσκευή. Αναβοσβήνει και το flash πίσω. Ωραία λειτουργία, εμένα μου άρεσε, με εντυπωσίασε, το περίμενα. Πολύ ωραία λειτουργία, το δοκίμασα, δεν πιάνει πολύ μακριά από εμάς, αλλά γενικά πιάνει. Ίσως να κάνουμε μια βόλτα στο δωμάτιο έτσι και να πούμε 5-6 hello, hello Amy, where are you? Αλλά, okay. Πάμε πίσω στις ρυθμίσεις. Τι άλλο έχουμε εδώ, Touch Plus, αυτό υπάρχει, το επίσημο είναι σαν προστατευτικό της οθόνης, tempered glass όμως, από την Huawei, το οποίο έχει αυτές τις λειτουργίες εδώ πέρα, δυστυχώς δεν το έχω για να το δοκιμάσω. Έχει κάποιες επιλογές με βάση όταν χρησιμοποιείται αυτό, γίνεται πιο ευαίσθητο κτλ. Έχουμε motion control. Εντάξει, τα γνωστά, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Pick-up, όταν το βάζουμε στα αυτή μας να απαντάει, να κλείνει, να χαμηλώνει την ένταση κτλ. One-handed UI, το έχουμε ενεργοποιημένο. Τι κάνει αυτό. Οπ. Και για όσους έχουν θέμα να φτάσουν μέχρι πάνω, παίζουν εδώ για να φύγει, πατάμε στον κενό χώρο. Αν το κάνουμε προς τα εκεί, οπ, λάθος. Αν το πιάσουμε το αριστερό, δεν θέλει. Εδώ με το αριστερό χέρι ή με δεξιό χέρι, γι' αυτό το πετυχαίνω, πάει στα αριστερά. Τι άλλο έχουμε. Έχει smart cover, μπορείτε να αγοράσετε. Screenshots, έχει ωραία έτσι πραγματάκια. Και αυτό που μου αρέσει εμένα, η συσκευή αναγνωρίζει, βλέπετε τώρα δεν κάνει τίποτα, αναγνωρίζει πότε ακουμπάμε με το δάχτυλο και πότε εδώ με την κλείδωση, οπότε εδώ και μπορούμε να κρατήσουμε σημειώσεις. Μου θυμίζει πολύ Samsung με το S Pen, απλά χρησιμοποιούμε το δάχτυλό μας χωρίς πενάκι και από εδώ και πέρα μπορούμε να σώσουμε αυτό που θέλουμε σε κύκλο, στο σχεδιάγραμμα που έχουμε κάνει εμείς και να το κάνουμε share εκεί που θέλουμε. Αυτό βολεύει πάρα πολύ για σελίδες. Για παράδειγμα εδώ, εγώ μπορεί να θέλω να πάρω το λογότυπο της Google. Έλα. Είναι λίγο, έχουν μια υγρασία τα χέρια μου.
και δεν το... Να το, εδώ. Θέλει με το σημείο το οποίο δεν έχει πολύ έτσι από κάτω υλικό, να είναι κατευθείαν κόκαλο εδώ δηλαδή. Και να το στείλω, ξέρω εγώ, στο κολλητό μου, να δει τη σελίδα κτλ. Ωραία φάση. Έξυπνη υλοποίηση. Και τα υπόλοιπα είναι τα γνωστά, με τον updater εδώ πέρα για να κάνουμε το update της συσκευής. Motion UI 3.1, Huawei, τα χαρακτηριστικά που είπαμε, 3 GB RAM, 16 GB είναι η συσκευή που έχουμε. Ωραία πραγματάκια. Να δούμε τι άλλο μας δίνει η συσκευή. Έχουμε την gallery, έχουμε phone manager. Στην ουσία κάνει καθαρισμό της συσκευή μας χωρίς κακές εφαρμογές και τα λοιπά που θα μας τρώνε μπαταρία. Themes, μπορούμε να κατεβάσουμε themes, έχει διάφορα. Και εμένα πραγματικά μου άρεσε το director mode. Στην ουσία κάνουμε record, κάνουμε create group, βάζουμε το όνομα και βάλουμε ένα κωδικό, θέλω 8 ψήφιο τουλάχιστον. Οπότε να βάλουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Οπότε τι κάνουμε, κατεβάζουμε την ίδια εφαρμογή από οποιαδήποτε άλλη συσκευή, όχι μόνο Huawei, από οποιαδήποτε. Εγώ να φέρω από εδώ το G2 και να πάμε να βρούμε την εφαρμογή Director Mode, να τη εδώ πέρα. Κάνουμε Join σε Group, βρήκε αυτό. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ή ό,τι άλλο κωδικό έχετε βάλει εσείς. Connecting. Θα συνδεθεί και βλέπετε εδώ πέρα μου εμφάνισε το G2. Και τι γίνεται λοιπόν. Τώρα γιατί μου κάνει νερά. Αποσυνδέθηκε. Ναι, γιατί είναι διαφορετικά τα Wi-Fi που έχει. Έχω 3 με 4 routers εδώ μέσα. Λοιπόν, και βλέπετε. Να το βάλω έτσι εδώ πέρα να βλέπετε τι εννοώ. Μπορούμε, τραβάμε βίντεο λοιπόν εδώ πέρα. Και να το στερεώσω εδώ. Παπ, συνεχίζει εκεί πέρα. Παπ. Μπορούμε να βάλουμε μέχρι άλλες 3 συσκευές. Το οποίο πραγματικά τα σπάει. Επιλέγω εμείς από ποια θα κάνει τη λήψη. Και γενικά είναι απίστευτο. Μπορείτε να γίνετε πολύ δημιουργικοί με αυτό. Οπότε να δούμε τι κάναμε. Να κάνω save εδώ. Okay. Και να το στερεώσω εδώ. Συνεχίζει εκεί πέρα. Και κάνει αυτή τη φάση που είναι πολύ ωραία φάση πραγματικά. Μπορούμε να βάλουμε μέχρι και άλλες 3. Μου άρεσε πολύ αυτή η λειτουργία και δεν είναι μόνο για κινητά της Huawei, είναι για όλα. Μπορεί να κατεβάσει την εφαρμογή και μάλιστα με NFC μπορείτε να ακουμπήσετε τις συσκευές στην πλάτη, το NFC της συσκευής είναι εδώ πέρα πάνω και να σας στείλει αυτόματα την εφαρμογή, το APK για να το κατεβάσετε. Αυτά λοιπόν από τα της συσκευής, δεν έχει κάτι έτσι άλλο. Όπως βλέπω ότι είναι πάρα πολύ γρήγορη, δεν μου άρεσε αυτό το θύμον, αυτό το εφέ, γιατί την κάνει να φαίνεται λίγο πιο αργή. Να βάλουμε το default, να τελειώνουμε. Βλέπετε, ρολάρι άψογα, δεν έχω καταφέρει να την κάνω να καθυστερήσει, να κολλήσει τις μέρες που την έχω. Είναι πολύ καλά σεταρισμένο το, και στημένο το λειτουργικό και το γραφικό περιβάλλον, οπότε ναι, είναι πάρα πολύ γρήγορη. Εξαιρετική δουλειά από τη Huawei. Και νομίζω πως ήρθε η ώρα να δούμε τα της οθόνης σιγά σιγά.
Ήδη βλέπω έχουμε γράψει 14 λεπτά. Έχει πολλά όμως η συσκευή να δούμε. Review files. Η οθόνη είναι 1080p, IPS LCD, αυτό παράγει 424 ppi. Δεν παίζει η συσκευή 4K, θέλει έναν MX Player για να παίξει. Τα παίζει κανονικά με τον MX Player, αλλά η default εφαρμογή δεν παίζει 4K. Δεν μας νοιάζει όμως, γιατί η οθόνη δεν είναι 4K. Τσάμπα χώρος δηλαδή. Θα θέλαμε 4K, όχι 4K, θα θέλαμε Quad HD ανάλυση, 2K δηλαδή. Δεν θα μας χάλαγε, αλλά νομίζω πως αυτό προσφέρει, το ότι έβαλε η εταιρεία 1080 προσφέρει μεγαλύτερη ταχύτητα και ούτως ή άλλως η οθόνη είναι πάρα πολύ καλή, όπως θα δούμε και τώρα στα βίντεο. Οπότε, δείτε και εσείς και αυτό είναι 2K, Quad HD. Να δώσω και άλλη φωτεινότητα. Πάρα πολύ ωραία βαθιά μαύρα. Πολύ ωραία φωνή. Ωραία χρώματα, πολύ ζωντανά, αρκετά έτσι ρεαλιστικά. Όχι υπερκορεσμένα πολύ. Είναι πραγματικά πολύ απολαυστική η φωνή. Φοβερή ποιότητα. Πάρα πολύ καλές γωνίες θέασης. Και η θέαση κάτω από το φως του ήλιου είναι καλή σχετικά, πάνω από 500 nits φωτεινότητα, οπότε είναι αρκετά καλή η οθόνη. Gorilla Glass 3. Και ίσως ας πούμε ότι είναι πάρα πολύ καλός. Να βάλουμε για κάτι άλλο. Που είναι το γνωστό μας. Όχι, δεν θέλουμε αυτό. Πάτησα λάθος. Ας βάλουμε αυτό έτσι, η αλλαγή. Πολύ ωραία φωνή, παιδιά. Πεντακάθαρη. Πολύ καλές γωνίες θέασης και πάρα πολύ ωραία ποιότητα, ωραία χρώματα, πολύ καθαρή. Πραγματικά νομίζω θα απολαύσετε πολύ αυτή την οθόνη αν το αποκτήσετε. Πάμε να δούμε και το θέμα του ήχου λιγάκι. Έχει μια αρκετά ενδιαφέρουσα εφαρμογή ή συσκευή. Έχει και lyrics όταν υπάρχουν διαθέσιμα στο ίντερνετ. Ο ήχος τώρα. Α, πολύ ωραία λειτουργία. Γυρίζει έτσι η εφαρμογή όταν κάνουμε rotate το κινητό. Και από θέμα ποιότητας, έχουμε αρκετά δυνατά ηχεία και αρκετά καλή ποιότητα. Με τα μπασάκια του. Αρκετά καθαρός ήχος. Δεν έχει παραμορφώσει και τριξίματα και τα λοιπά. Ούτως ή άλλως δεν έχει πλαστικά μέρη για να τρίζουν και να αυτό. Τα ηχεία είναι αρκετά ποιοτικά. Οπότε σε συνδυασμό με αυτή την οθόνη θα έχετε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν για τον ήχο. Πάρα πολύ καλή επιδόση σε οθόνη και ήχο. Πραγματικά θα προσφέρουν πολύ καλή εμπειρία χρήσης στην αναπαραγωγή multimedia αλλά και στα παιχνίδια. Και πάμε να δούμε κάτι έτσι πολύ βασικό από την συσκευή που δεν είναι άλλο από την κάμερα. Η κάμερα είναι... Πού είναι... Είναι εδώ. Έχει πάρα πολλές επιλογές. Όπως τη βλέπουμε έτσι, να το κλείσω για να φαίνεται καλύτερα. Όπως τη βλέπουμε έτσι, θυμίζει πάρα πολύ την εφαρμογή του iPhone. Πραγματικά, βίντεο, timelapse κτλ. Εδώ είναι το flash.
Εδώ είναι η εμπρόστια. Hello. Και εδώ είναι οι έξτρα επιλογές που αυτές δεν τις έχει το iPhone, για παράδειγμα. Έχουμε πανοραμικές φωτογραφίες, έχουμε Super Night, βολεύει πάρα πολλές ενθετινές λήψεις, δίνει πολλές επιλογές. Εδώ είναι στο auto, για παράδειγμα, αλλά στην ουσία είναι το χειροκίνητο. Πάει μέχρι 2, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 32 δευτερόλεπτα το κλίστρο και το ISO μέχρι τα 1600. Μπορείτε να γίνετε πολύ δημιουργικοί με αυτές τις επιλογές. Θα σας δείξω και δείγματα μετά που έχω τραβήξει εγώ με αυτή την λειτουργία. Θα τα δείτε και στο αναλυτικό άρθρο που συνοδεύει το review. Έχουμε εδώ πέρα το βίντεο, 1080p βίντεο. Εδώ είναι η ρυθμίση του βίντεο. Έχει έτσι ωραία πραγματάκια, beauty mode άμα θέλουμε, έτσι τα φτιάχνει λιγάκι. Οπτικό σταθεροποιητή εικόνας, του μπανό. Κάνει tracking τα objects για να κάνει focus εκεί που θέλουμε εμείς. Sorry about that. Και έξτρα σταθεροποιητής. Λοιπόν, και έχουμε βίντεο, φώτο, beauty και light painting. Αυτό μου αρέσει προσωπικά πάρα πολύ. Έχει να κάνει trail φώτα, αυτοκινήτων κτλ. Light graffiti, νερά και αστέρια. Πραγματικά μπορείτε να παίξετε με αυτές τις επιλογές. Είναι πάρα πάρα πολύ καλές. Θα δείτε δείγματα. Λοιπόν, πρώτο, νυχτερινή με το night mode. Έχω στερεώσει την κάμερα σε κάποιο σημείο και έχω τραβήξει, πήρε 14 με 15 δευτερόλεπτα για αυτή τη φωτογραφία, αλλά κοιτάξτε εδώ. Είναι βραδινή φωτογραφία στις 10 το βράδυ. Δεν έχει πάρα πολύ θόρυβο, δεν τα βλέπεις πραγματικά αυτά. Στην πραγματικότητα είναι σκοτεινά εδώ πέρα. Και κοιτάξτε ποιότητα. Πάρα πάρα πολύ καλή δουλειά από την Huawei για τον αισθητήρα του. Τι άλλο έχουμε εδώ. Α, να δείξουμε πώς τραβάει η κάμερα. Να φέρω εδώ το τηλεκοντρόλ αυτό. Εστιάζει γρήγορα. Το έχω βάλει τώρα στη λειτουργία αυτή, λάθος λειτουργία. Είναι το να ακολουθεί το φωτισμό. Τραβάει 20 φωτογραφίες πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Beauty, έτσι φτιάχνει τις ατέλειες, ειδικά σε πορτρέτα κτλ. Και πάμε να δούμε τα δείγματα που έχουμε. Εδώ είναι όλες οι λήψεις, τέλος πάντων. Πάμε στην gallery, να τα δούμε όλα μαζί από εκεί. Εδώ προσπαθώ εγώ να γράψω Tecmanex, ανάποδα όμως. Δεν μου βγήκε ιδιαίτερα. Η κάμερα έχει πάρα πολύ καλό HDR. Εδώ φαίνεται καλύτερα. Οι χειροκίνητες βοηθάνε πάρα 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 πολύ και βγάζει πάρα πολύ καλή ποιότητα. Πραγματικά πολύ ωραίες φωτογραφίες. Δεν είναι, αυτές δεν είναι φωτογραφίες που είχε μέσα, είναι φωτογραφίες που βγάλαμε εμείς. Θα με βγει να κυνηγήσουμε πεταλούδες. Να δώσουμε λίγο χαμηλότερο φωτισμό ακόμα. Εδώ. Πεταλούδες. Εδώ. Πάρα πολύ καλή ποιότητα. Φοβερή ποιότητα και πάρα πολύ ωραία χρώματα, ρεαλιστικά. Και όπως είπαμε, και επιδόσεις σε πιο χαμηλό φωτισμό είναι πάρα πολύ καλές. Εξαιρετική δουλειά με την κάμερα λοιπόν της συσκευής. Είναι από τις πολύ ωραίες κάμερες που έχουμε δοκιμάσει τελευταία. Σίγουρα μπορεί να σταθεί δίπλα στις άλλες και πιο ακριβές ναυαρχίδες. Εδώ είναι χωρίς HDR. Βλέπετε πολύ καλή ποιότητα. Ωραία. Εδώ είναι η εμπρόστια. Με μένα να μου βαράει λίγο στη μούρη. Βγαίνει πάρα πολύ ωραίες φωτο. Και η εμπρόστια είναι για selfies, άμα θέλετε, εξαιρετικά. Και εδώ είναι οι νυχτερινές.
Δεν έχουμε ιδιαίτερο θόρυβο. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα με αυτό το θέμα. Εδώ είναι νυχτερινές πάλι. Και εδώ είναι βράδυ. Μπορεί να, εδώ είναι στο manual. Έχω δώσει χρόνο λίγο παραπάνω. Κανονικά η φωτογραφία βγαίνει έτσι. Νυχτερινή πάλι, χωρίς φωτισμό. Και εδώ. Και εδώ είναι πολύ χαμηλός ο φωτισμός. Φαίνεται άλλωστε. Εξαιρετική δουλειά στην κάμερα από την Huawei. Πραγματικά είναι πολύ ωραία η κάμερα του. Σίγουρα θα σκαλύψει και η πίσω και η μπροστιά κάμερα. Εδώ πάλι γράφαμε. Love και τα λοιπά. Ναι, εντάξει, εδώ πέρα θέλει σταθερό χέρι τελείως. Μπορεί το love να βγει, αλλά βγήκαν και τα πίσω λίγο κουνημένα, ήταν στο χέρι. Οπότε ναι, θα τη χαρείτε πάρα πολύ αυτή την κάμερα. Αν αποκτήσετε τη συσκευή και στα τα trails που λέγαμε των αυτοκινήτων. Εδώ, κάνουν αυτά τα εφέ. Εδώ είναι η βοηθός μου η Στάβη, στο συγκεκριμένο review. Okay. Αυτά λοιπόν από την κάμερα. Πάρα πολύ ωραία καμερούλα. Σίγουρα θα τη χαρείτε. Εγώ τη χάρηκα τις μέρες που το έχω. Στο θέμα του βίντεο επίσης είναι αρκετά καλό. Ο σταθεροποιητής βοηθάει για πιο έτσι ωραίες σταθερές λήψεις. Πάρα πολύ ωραία. Good job Huawei. Και πάμε να συνεχίσουμε πλέον με τις επιδόσεις της συσκευής. Δεν θα πω ότι εντάξει, η συσκευή δεν έχει τις απόλυτες επιδόσεις στο θέμα των benchmarks, αλλά πραγματικά είναι από τις πιο απροβλημάτισες συσκευές που έχω πιάσει. Δεν έχω πετύχει καθόλου lag, μηδέν τελείως, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν ζεσταίνεται τη συσκευή ιδιαίτερα, εντάξει, άμα τη ζωρίστε με games και τα λοιπά, τα πάντα ζεσταίνονται, ούτως ή άλλως η ψύξη είναι παθητική, δεν έχει κουλεράκι πάνω για να ψύχει τη συσκευή. Οπότε πάμε για κάποιο game. Το Mortal Kombat αργεί πάρα πολύ. Πάμε στο Raptide. Φορτώνει. Για να δούμε. Εντάξει, απροβλημάτιστα, χωρίς το παραμικρό κόλλημα στη συσκευή. Εγώ έχω σκουριάσει πολύ σε αυτό το παιχνίδι. Anyway, δεν έχει το παραμικρό θέμα και βλέπετε τα γραφικά δεν είναι και τα πιο ελαφριά γενικά. Αντανακλάσεις το νερό κτλ. Οπότε δεν έχει το παραμικρό θεματάκι. Έχουμε δοκιμάσει και πιο βαριά παιχνίδια, τα οποία συνήθως μας τα κόβει το YouTube όταν ανεβαίνουν. Copyright και γιατί δεν έχουμε άδεια να τα βγάλουμε κτλ. Δεν θα έχετε το παραμικρό θέμα να παίξετε όλα τα παιχνίδια στη συσκευή. Και αυτό φαίνεται να αποδεικνύουν και τα benchmarks. Να κλείσουμε τις εφαρμογές μας εδώ πέρα. Να δούμε τα benchmarks λοιπόν. Γενικά επειδή δεν είναι από τους
από τα chipsets τα οποία είναι τα μεγάλα, τα γνωστά της Qualcomm και Exynos κτλ. Κάποια benches ίσως να μην είναι τόσο συμβατά με τη συσκευή. Στο AnTuTu πάντως μας έβγαλε, να δούμε, δεν το έχει κρατήσει, δεν πειράζει, έχουμε κρατήσει screenshots εμείς από όλα τα benchmarks, 51.053 πόντους. Προσωπικά το θεωρώ πάρα πολύ καλό σκορ, ειδικά στην τιμή που έρχεται η συσκευή, 500 ευρώ. Είναι φθηνότερο αρκετά από άλλες υλοποιήσεις, όπως το One M9, το G4, τα οποία δεν κάνουν αυτά τα σκορ. Ή κάνουν αυτά, ή παρόμοια, ή χαμηλότερα. Οπότε, well done Huawei. Έχουμε PC Mark, που εδώ πέρα σε μένα, τουλάχιστον στα δικά μου τεστ, πέρασε το Mi 9, σε 4300 είχε φέρει το Mi 9, δεν θυμάμαι το G4 πόσο. 20.000 το Basemark X, θα θέλαμε λίγο παραπάνω στα γραφικά, φαίνεται ότι έχει μια αδυναμία στα γραφικά η συσκευή, όχι όμως τόσο μεγάλη ώστε να σας δημιουργήσει το παραμικρό πρόβλημα, παραμένει πάρα πολύ δυνατή η συσκευή. Εδώ στο Basemark OS 2 1112, ό,τι φέρουν οι περισσότερες high-end συσκευές. 12.000 στο 3D Mark, 12.500. Εντάξει, δεν είναι το κορυφαίο σκορ, αλλά όπως είπα, τα γραφικά είναι λίγο περίεργα στο θέμα της συσκευής. Και στο Geekbench έχουμε 3.500, ό,τι δηλαδή φέρνει και ο ανταγωνισμός σε αυτό, με τη διαφορά ότι κάνει σχεδόν 3 εκατοστάρια κάτω τη συσκευή. Δοκιμάσαμε και την αυτονομία, μιας και μιλάμε για τις επιδόσεις συσκευής, είναι στα ίδια επίπεδα με όλες τις υπόλοιπες ναυαρχίδες, 6 ώρες και 44 λεπτά. Έχει ξεπεράσει νομίζω το S6, ναι, ή το S6 Edge. Έχει ξεπεράσει λοιπόν αρκετές συσκευές high-end, 6 ώρες και 44 λεπτά, κάνοντας, ανοίγοντας σελίδες. Να σας δείξω περίπου πώς είναι το τεστ, γιατί με ρωτάτε τι κάνει αυτό το τεστ στα μηνύματά σας. Ανοίγει σελίδες, παίζει βίντεο, κάνει seeking και όλη αυτή την ώρα η οθόνη είναι ανοιχτή. Είναι το battery test του PC Mark. Ναι, αλλά σου λέει πρέπει να έχεις παραπάνω μπαταρία. Οπότε θα το δείτε αυτή τη φορά. Στην ουσία τι κάνει, ανοιγοκλίνει σελίδες του PC Mark, ανοίγει φωτογραφίες, κάνει zoom και swipe και παίζει βίντεο, κάνοντας και seeking στο βίντεο. Στην ουσία τρέχει το PC Mark, το benchmark, χωρίς όμως να σταματάει, δηλαδή με το που τελειώνει το ξαναξεκινάει. Εδώ είναι το PC Mark της FutureMark, για μένα είναι αρκετά αξιόπιστη εταιρεία. Δεν τίθεται τόσο θέμα. Στην ουσία αυτό κάνει. Web browsing, video playback, editing σε φωτογραφίες κτλ. Εδώ ανοίγει σελίδα με φωτογραφίες, κάνει scrolling και άλλα έτσι διάφορα πραγματάκια. Όλα αυτά 499 ευρουλάκια, που προσωπικά η τιμή αυτή μου αρέσει πάρα πολύ για αυτό που βλέπω εδώ πέρα. Όταν την πρωτοπία τη συσκευή, λέω εντάξει, 500 ευρώ θα κάνει, δεν περιμένω και πάρα πολλά. Ούτως ή άλλως και ο ανταγωνισμός έχει ανέβει πάρα πολύ. Την έχω κάποιες μέρες στη συσκευή και το μόνο που μπορώ να πω ότι είναι άνετα θα τη χρησιμοποιούσα στην καθημερινότητά μου. Είναι πάρα πολύ ωραία συσκευή. Βλέπετε, ανοίγει τα πάντα πολύ γρήγορα. Δεν έχει ίχνος lag, η οθόνη είναι ιδιαίτερα αποκρίσιμη. Οπότε. Δεν ξέρω, πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει αρκετά η συσκευή, ειδικά στα χρήματα που ζητάει η εταιρεία, είναι πάρα πολύ καλή επιλογή και αν ψάχνετε κάτι σε αυτά τα λεφτά, τότε ίσως είναι, αν όχι καλύτερη, μια από τις καλύτερες επιλογές που μπορείτε να κάνετε. Πάρα πολύ καλή εσείς στο χέρι, 144 γραμμάρια, αλλά λόγω μεγέθους συσκευής το καταλαβαίνετε, ιδιαίτερα φαίνεται ελαφριά, πολύ καλή ποιότητα κατασκευής, πάρα πολύ καλή κάμερα, πολύ καλή οθόνη, καλός ήχος, αρκετά καλή αυτονομία. Πραγματικά δεν έχω βρει κάποιο μειονέκτημα στη συσκευή. Είναι μια πάρα πολύ ωραία συσκευή. Περίμενα δηλαδή η κάμερα να μην είναι τόσο καλή. Κάτι να έχει, ένα ψεγάδι. Δεν βρήκα κάτι. Το γυαλί έχει πολύ καλή αίσθηση μπροστά. Gorilla Glass 3, αλλά γλιστράει πολύ ωραία στο χέρι να το δοκιμάσετε. Και γενικά είμαι πολύ εντυπωσιασμένος. Δεν θα κάνουμε το καθιερωμένο μας κλείσιμο, γιατί στο green screen και τα λοιπά, γιατί έχω θέμα με το στούντιο.
πολύ σύντομα θα είναι λυμένο το πρόβλημα, οπότε θα συνεχίσουμε κανονικά στα υπόλοιπα με αυτό το κλείσιμο. Θα είπαμε ούτως ή άλλως τα αποτελέσματά μας και τα συμπεράσματά μας εδώ. Αυτό είναι λοιπόν το P8. Πάρα πολύ ωραία συσκευή και παρεμπτώσεις είναι και πάρα πολύ όμορφη, έτσι. Είναι φοβερή. Πολύ ωραίες λειτουργίες, πολύ ωραία οθόνη, ο ήχος, τα πάντα. Δεν μ' άφησε παραπονεμένο σε κανένα σημείο. Θα σας βγάλει μπαταρία και τη μέρα, με μέτρια προς βαριά χρήση. Τώρα έχει fast charge, ο φορτητής μέσα φορτίζει αρκετά γρήγορα τη συσκευή. Οπότε δεν έχω κάτι αρνητικό να πω πραγματικά. Αυτά λοιπόν από εμάς. Αν σας αρέσει το βίντεο, ρίξτε ένα thumbs up κάτω, βοηθάει. Share να το δουν και οι φίλοι σας. Subscribe αν δεν έχετε κάνει ήδη, να κάνετε, επιβάλλετε. Οπ, εδώ πέσει τώρα με τη μία, στέγνω στο χέρι μου. Αυτό που λέγαμε λειτουργία. Εδώ. Λοιπόν, subscribe αν δεν έχετε κάνει ήδη λοιπόν. Ακολουθήστε μας social media, υπάρχουν στην περιγραφή τα links. Θα πρέπει να κάνουμε καλή, έχουμε γίνει ωραίο παρεάκι. Θα σας αρέσει και εσάς. Και μέχρι το επόμενο review, να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά και τα λέμε. Yeah.